Ακόμα και από το τηλέφωνο σας νιώθουμε απόλυτα. Από τις εκδόσεις Αβάλας. Και τώρα, Mega Jackpot στο Joker. Τουλάχιστον 5 εκατομμύρια 300.000 ευρώ ανυπομονούν να γίνουν δικά σου. Joker. Κι αν σου κάτσει, σου αλλάζει τη ζωή. Άνοιξε το δρόμο των Ινδιών. Άλλαξε την ιστορία. Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ένα υπέροχο γαλλιόνι του 17ου αιώνα, τώρα στα χέρια σας με τη σειρά «Μεγάλα Ιστιοφόρα». Κατασκευάστε το βήμα-βήμα με τις ειδικές καρτέλες συναρμολόγησης και το βίντεο CD με τις οδηγίες. Ανακαλύψτε κάθε λεπτομέρεια που το κάνει ανεπανάληπτο. «Μεγάλα Ιστιοφόρα». Το πρώτο τεύχος με τα πρώτα μέρη του πλοίου και το βίντεο CD μόνο 1 ευρώ. Τώρα στο περίπτερό σας από την Διαγωστίνη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης δεν πρόκειται να προχωρήσει σε εξαγγελίες παροχών, αλλά θα τονίσει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική εξυγίανση. Αυτό διαμηνύεται από το Μέγαρο Μαξίμου λίγα 24 ώρα πριν από τη Διεθνή Έκθεση. Και ενώ, όπως φαίνεται, έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο της ομιλίας του Κώστα Καραμανλή για την κατάσταση της οικονομίας και τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Οι τελευταίες πληροφορίες πάντως λένε ότι ο Πρωθυπουργός ενδέχεται να ανακοινώσει μέτρα εισοδηματικής στήριξης ορισμένων ομάδων που δεν θα ξεπεράσουν όμως τα όρια αντοχής του προϋπολογισμού. Στοχευμένες παροχές και πρόθεση νέων μεταρρυθμίσεων με στόχο την ανάπτυξη της οικονομίας είναι το κεντρικό σύνθημα της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο Κώστας Καραμανλής έχει δεχθεί τις εισηγήσεις όλων των υπουργών και ήδη προετοιμάζεται για να δώσει το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής για την επόμενη περίοδο. Μισθωτοί και συνταξιούχοι περιμένουν να ακούσουν αν θα ανοίξουν τα ταμεία. Ωστόσο, οι περισσότεροι υπουργοί υποστηρίζουν πως δεν πρόκειται να υπάρξει ένα κλίμα παροχολογίας όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος αναφέρθηκε στο μήνυμα του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος χθες στους παραγωγικούς φορείς σημείωσε πως θα υπάρξει απογείωση της οικονομίας στο άμεσο μέλλον. Εκείνο το οποίο προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση και το προσπαθεί με πολύ συστηματικό τρόπο είναι την ενίσχυση των επενδύσεων, την ενίσχυση της διαδικασίας εξέβρεσης νέων θέσεων εργασίας και βεβαίως κατά συνέπεια και την ενίσχυση της οικονομίας και της οικονομίας ενός εκάστου των Ελλήνων. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ φαίνεται να ευνοούνται καθώς η κυβέρνηση επεξεργάζεται κοινωνικά μέτρα για την στήριξή τους. Το πακέτο των μέτρων μελετούν ο Γιώργος Αλογοσκούφης και ο Νικήτας Κακλαμάνης. Θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια του προϋπολογισμού προκειμένου να ενισχύσουμε αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Μία από τις προτάσεις που έχει ήδη τεθεί στο τραπέζι είναι η μηδενική συμμετοχή σε φάρμακα για όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα. Παράλληλα, μελετάται η αύξηση στις συντάξεις του ΟΓΑ και στο ΕΚΑΣ. Η εισήγηση που θα κάνουμε στον Πρωθυπουργό μέσα στην εβδομάδα είναι ότι καλύτερο δυνατόν μπορούσε να προκύψει αυτή τη δεδομένη στιγμή. Από τις προτάσεις των Υπουργών προς τον Πρωθυπουργό ξεχωρίζουν οι αυξήσεις στα επιδόματα των πολυτέκνων, οι αυξήσεις μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους στο ύψος του πληθωρισμού και το επίδομα επικινδυνότητας στα σώματα ασφαλείας. Το βέβαιο πάντως είναι ότι ο Κώστας Καραμαλής, εκτός από τον απολογισμό των 18 μηνών διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, θα αναφερθεί στη μείωση του ελλείμματος, όπου από 6% πέρσι θα φτάσει το 4% στο τέλος του χρόνου, στην ανάπτυξη και εξυγίανση των ΔΕΚΟ, αλλά και στα 483 επενδυτικά σχέδια ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην διυπουργική σύσκεψη δόθηκε το πράσινο φως για την αξιοποίηση περιουσίας της εταιρείας τουριστικής ανάπτυξης. Με διεθνείς διαγωνισμούς θα αξιοποιηθούν το καζίνο της Κέρκυρας, η έκταση γκολφ στην Αφάντου της Ρόδου, η μαρίνα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, τα τέσσερα ξενία σε Σκιάθο Τσαγκαράδα, Θάσο και Βιτίνα και η έκταση αλικών της Αναβίσου. Το νομοσχέδιο για τη δημόσια πληροφορία που θα βοηθήσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς οι δημόσιες υπηρεσίες θα ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά έγγραφα και πληροφορίες, παρουσίασε στην Κυβερνητική Επιτροπή ο Προκόπης Παυλόπουλος. Αρκεί να τονίσω ότι και οικονομικά η σημασία της δημόσιας πληροφορίας είναι πολύ μεγάλη, αφού κατά τους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αξία της δημόσιας πληροφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αγγίζει τα 68 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 1% του ακαθάριστου προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Προκόπης Παυλόπουλος τόνισε με έμφαση πως το νομοσχέδιο θα προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών αλλά και το βιομηχανικό απόρριτο.
Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί τον ερχόμενο μήνα στη Βουλή, ενώ η μηχανοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών θα έχει ολοκληρωθεί το 2007. Από πλευράς Πασόκ, ο Γιώργος Παπανδρέου, στη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου του κόμματος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για την καλπάζουσα, όπως είπε, ακρίβεια και ζήτησε την καταβολή επιδόματος θέρμανσης στα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. Ο κ. Παπανδρέου χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία σύμβολο της νέας κερδοσκοπίας και της νέας φτώχειας και παρουσίασε 7 προτάσεις για την οικονομία. 7 μέτρα για την ανακούφιση των ασθενεστέρων οικονομικά τάξεων από την ακρίβεια στην αγορά πρότεινε ο πρόεδρος του Πασόκ, μεταξύ των οποίων και η καταβολή επιδόματος θέρμανσης. Να επιστραφούν στον καταναλωτή και ιδιαίτερα στον φτωχότερο και σε ιδιαίτερες περιοχές ορεινές, συνταξιούχους και άλλους που έχουν ανάγκη, ένα μεγάλο μέρος των φόρων που εισπράττει σήμερα η ελληνική κυβέρνηση από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, με τη μορφή επιδόματος πετρελαίου. Με τα μέτρα που παρουσίασαν τα μέλη του τομέα ανάπτυξης του Πασόκ με επικεφαλή στην Άννα Διαμαντοπούλου, προτείνουν όχι άλλους φόρους και ανατιμήσεις σε τιμολόγια των ΔΕΚΟ, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, μέτρα για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, υλοποίηση των εξαγγελιών για μείωση του κόστους της αγροτικής παραγωγής. Να ενταθούν οι έλεγχοι από την πάταξη της κερδοσκοπίας. Δεν είναι δυνατόν το πρόβλημα να είναι η χρηματοδότηση των ελεγκτικών μηχανισμών. Μετά τη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου του Πασόκ, ο Γιώργος Παπανδρέου μίλησε για καλπάζουσα ακρίβεια στην αγορά, αποδίδοντας τεράστιες ευθύνες στην κυβέρνηση. Με την σκόπιμη αδράνειά της, βοηθά κάποιους λίγους να κερδοσκοπούν, αλλά τα πληρώνει ο απλός καταναλωτής. Η Νέα Δημοκρατία συμβολίζει με την πολιτική της νέα κερδοσκοπία, νέα ακρίβεια και νέα φτώχεια. Κατά τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος του Πασόκ χαρακτήρισε την οικονομία θέμα πρώτης προτεραιότητας και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί με εμφαλωματικά μέτρα να αντιμετωπίσει τα αδιέξοδα από τα προβλήματα που η ίδια δημιούργησε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του Πασόκ χαρακτήρισε ακόμη το νομοσχέδιο σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ως κοστούμι διαφθοράς και αδιαφάνειας. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Παπανδρέου, ο Υπουργός Επικρατείας Θόδωρος Ρουσόπουλος τον κατηγόρησε ότι ανακάλυψε όψιμα τα προβλήματα των ελληνικών οικοκυριών και αρκείται σε ωραία λόγια, όπως έκανε το Πασόκ όταν ήταν στην κυβέρνηση. Προσθέτει στην ανακοίνωσή του ότι μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να κάνει μεταρρυθμίσεις και να εγγυηθεί ένα καλύτερο αύριο για τη χώρα. Η ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ, συνδικαλιστικές οργανώσεις και κοινωνικοί φορείς ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για τις συγκεντρώσεις και το συλλαλητήριο που έχουν προγραμματίσει στη Θεσσαλονίκη λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, λαμβάνει μέτρα για να μην διαταραχθεί από τις κινητοποιήσεις η ζωή στην πόλη. Διακριτικότητα και ασφάλεια. Αυτές τις έννοιες θα έχουν κατά νου οι 3.000 αστυνομικοί που θα περιφρουρήσουν τα συλλαλητήρια το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Το σχέδιο δράσης των αστυνομικών είναι έτοιμο ώστε να μην διαταραχθεί η ζωή στην πόλη. Και εμείς θα προσπαθήσουμε, αφενός μεν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να διευκολυνθούν να διαδηλώσουν αυτά που πιστεύουν, και από την άλλη πλευρά να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει η δυνατότητα η πόλη να κάνει τις εκδηλώσεις της, η ζωή της πόλης να μην διαταραχθεί. Το απόγευμα του Σαββάτου, ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ και Κοινωνικό Φόρουμ θα οργανώσουν προσυγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου στην πλατεία Αριστοτέλους και από εκεί θα πραγματοποιήσουν πορεία στο Βελίδιο. Την ίδια ώρα, στην κεντρική πύλη του λιμανιού της πόλης, το ΠΑΜΕ θα πραγματοποιήσει το δικό του συλλαλητήριο. Σημεία αιχμής στις διεκδικήσεις των εργαζομένων θα είναι η κυβερνητική πολιτική και οι εργασιακές σχέσεις. Μπαίνουμε σε μία πορεία με διάρκεια, η δυναμική και η ένταση εξαρτάται από τις εξελίξεις. Σαφώς θα είναι πιο ενισχυμένη το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάνω από 300.000 επισκέπτες φιλοδοξούν να προσελκύσουν φέτος οι διοργανωτές της έκθεσης, με το εισιτήριο να κοστίζει 5 ευρώ. Αυτές οι κινητοποιήσεις να μην αμαυρώσουν την έκθεση. Στην 70η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παίρνουν μέρος 1.071 εκθέτες, 28 χώρες και 21 επίσημες ξένες συμμετοχές. Η Θεσσαλονίκη, με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, έχει ντυθεί στα χρώματα της φετινής ΔΕΘ και φορά τα λάβαρά της για να την υποδειχθεί. Την έκθεση θα εγκαινιάσει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Πάμε τώρα στον Αμερικανικό Νότο. Εικόνες αποκάλυψης είναι αυτές που αντικρίζουν όσοι από τους κατοίκους της Νέας Ορλεάνης αποφασίζουν να γυρίσουν στα σπίτια τους ή μάλλον σε ό,τι απέμεινε από αυτά, καθώς δρόμοι και κτίρια εξακολουθούν να είναι βυθισμένα στα νερά. Την ίδια ώρα, η κυβερνήτης της Λουιζιάννα, με μια έκκληση που από μόνη της δείχνει την έκταση της καταστροφής, ζητάει να εφαρμοστεί ένα σχέδιο Marshall σαν αυτό
που ίσχυσε για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Is there anybody that needs help? Hello? Help us! Baby! Αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους, αν και η Νέα Ορλεάνη έχει μετατραπεί σε πόλη φάντασμα. Why won't you come out? When this thing happened, you got people shooting each other, stealing from each other. The only thing I trusted was my dog. I'm not going to leave him. Σκηνικό αποκάλυψης, καθώς έχουν αρχίσει εργασίες για την άντληση των υδάτων. There is absolutely no reason to stay here. There are no jobs, there are no homes to go to, no hotels to go to. There is absolutely nothing here. This water is going to kill you, they're telling people. Don't swim in it, don't get in it, come out now.